Χερσόνησο και Ρούβα είναι από τι ομάδε που έχουν υψηλέ βλέψει στο εφετινό πρωτάθλημα τη Α1Ε. Αυτό απέδειξαν και στη μεταξύ του αναμέτρηση που είχε όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ντέρμπι. Το τελικό 0-0 σφράγισε τι προσπάθειε των ποδοσφαιριστών, καθώ οι δύο ομάδε αλληλοεξουδετερώθηκαν. Για του προπονητέ, Άγγελο Βαρδάκη και Νίκο Ερεβελάκη ήταν ένα παιχνίδι που ανέδειξε τα σημεία που χρειάζεται βελτίωση. Νομίζω ότι έγινε ένα παιχνίδι πιο πολύ στη δύναμη και στην τακτική δύο ομάδε με λίγε φάσει. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί. Είχαμε τα δύο δοκάρια. Εκεί πέρα πιστεύουμε ότι κρίθηκε το μάτσα. Αν κάναμε ένα γκολ, θα είχαμε ένα προβάδισμα μανίκη. Συνεχίζουμε, έχουμε τώρα τη διακοπή να δουλέψουμε παραπάνω, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, για να έρθουν τα πιο εύκολα γκολ. Είχαμε ένα πολύ δύσκολο έργο. Δεν παρουσιάσαμε κι εμεί το καλύτερό μα πρόσωπο. Είχαμε και οι δύο ομάδε ευκαιρίε να πάρουμε το παιχνίδι, γιατί θεωρώ ότι αν κάποια ομάδα στο δεύτερο ημίγρονο έβρισκε ένα γκολ, θα παίρνει και το μάτ. Ε... Νομίζω ότι το έχει είναι δίκαιο, και συγχαρητήρια στα παιδιά και των δύο ομάδων για την προσπάθεια.